Καλή σας ημέρα. Η εκπομπή Ζωή βρίσκεται σήμερα στην Οδό Αναγεννήσεως. Είμαστε εδώ σε ένα περίπτερο, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο, για να δούμε μαζί πώς είναι η ζωή σε ένα περίπτερο. Πώς ζει κανείς, πώς είναι το επάγγελμα, ποια προβλήματα υπάρχουν στον κλάδο, αλλά και όχι μόνο αυτά βέβαια, έτσι. Και λίγο να δούμε, να εξερευνήσουμε τα μυστικά του επαγγέλματος. Είναι μαζί μας ο κύριος Οικονομίδης Αράντης. Καλή σας ημέρα, κύριε Οικονομίδη. Καλημέρα. Ενοικιάζετε αυτό το περίπτερο και γενικότερα κάνετε αυτή τη δουλειά εδώ και πόσα χρόνια? Εδώ και 15 χρόνια. Mm-hmm. Βρίσκομαι εδώ σε αυτή την περιοχή και την έχω κάνει δεύτερο σπίτι μου. Και αν θα έλεγε κανείς να μας περιγράψετε το 24ωρο σας, κύριε Οικονομίδη, τι θα λέγατε? Το 24ωρο ενός επαγγελματία περιπτερά περιλαμβάνει εγερτήριο που πολύ νωρίς το πρωί, παίρνει 4,5 με 5 ώρα το πρωί. Νύχτα, για, δηλαδή. για να φτάσει έγκαιρα στη δουλειά του, mm-hmm. η οποία τελειώνει γύρω στις 11 με 12 η ώρα το βράδυ, ανάλογα με την περιοχή, ανάλογα με το πόστο. Και φυσικά υπάρχουν και συνάδελφοι που διανυκτερεύουν τα περίπτερα. Βέβαια, λόγω της συρρήκνωσης του επαγγέλματος είναι πολύ μικρός ο αριθμός των περιπτέρων πλέον που διανυκτερεύουν. Ναι, δεν μοιράζεστε δηλαδή τη βάρδια με κάποιο άλλο πρόσωπο? Συνήθως ένας την κρατάει από το πρωί, κρατάει τη βάρδια μέχρι το βράδυ όσο αντέχει? Συνήθως είναι οικογενειακής μορφής επιχείρησης, οι οποίες έχουν πάρει αυτή τη μορφή χωρίς υπαλληλικό προσωπικό λόγω της κρίσης που υπάρχει στο επάγγελμα και σε όλη την κοινωνία βέβαια, της οικονομικής. Τώρα βλέπουμε έξω τους πελάτες που προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται, βλέπουν και τις κάμερες. Ναι, εξυπηρετήστε βέβαια. Ορίστε, ευχαριστώ. Κύριε Οικονομίδη, πάντως το πρώτο πράγμα που αγοράζει κανείς πρωί-πρωί με το που ανοίγεται το περίπτερο, ποιο είναι συνήθως? Τα τσιγάρα του. Και σε μικρότερο βαθμό τις εφημερίδες κάποτε, γιατί έχει πέσει και εκεί, έχει συρρουνωθεί φοβερά ο όγκος. Δεν έχει ο κόσμος τα λεφτά πλέον, την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ποσότητα. Είναι πολυτέλεια δηλαδή και η καθημερινή εφημερίδα. Βέβαια, βέβαια. Μόνο συνήθως οι κυριακάτοικες που περιλαμβάνουν ποικίλη ύλη εβδομαδιαίου περιεχομένου και είναι και σε ποιότητα και σε ποσότητα γραφής, ας πούμε, πιο πολύ πληθύσεις σελίδες. Οπότε, και διάφορα δώρα. Συνήθως την Κυριακή. Ωραία, μια που είπατε λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που αγοράζει κανείς είναι τα τσιγάρα, θα πάμε λίγο έξω από το περίπτερο για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία απασχολεί την επικαιρότητα το θέμα με τα τσιγάρα και το πόσο έχουν ακριβήνει, πόσο αυτό έχει επηρεάσει την κατανάλωση, τη χρήση και τι σημαίνει βέβαια και για τον κλάδο. Είναι μαζί μας εδώ έξω από το περίπτερο ο κύριος Ιακώβου Κωνσταντίνος. Καλή σας ημέρα. Ο πρόεδρος των περιπτεριούχων και των ενοικιαστών ψηλικών της Μακεδονίας. Σωστά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και συζητούσαμε εδώ με τον συνάδελφό σας, μας έλεγε ότι εμείς ήρθαμε εδώ σήμερα με την εκπομπή Ζωή από το Light Media ζωντανά, για να δούμε λίγο, να ανακαλύψουμε πώς είναι να εργάζεται, να ζει στην ουσία κανείς μέσα σε ένα περίπτερο. Εσείς είστε οι επαγγελματίες του χώρου, το γνωρίζετε καλά. Μας έλεγε ο κύριος Οικονομίδης ότι το πρώτο πράγμα που αγοράζει κανείς είναι ένα πακέτο τσιγάρα το πρωί. Ο κύριος Οικονομίδης, μόνο αυτό σας είπε. Ότι έχει παγωνιά, δεν το αισθανθήκατε, για να το αισθανθούν και οι. Θα τα πούμε και αυτά βέβαια στη συνέχεια. Θα κάτσουμε έτσι πραγματικά σε πραγματικό χρόνο να δούμε και εμείς πώς είναι να δουλεύει κανείς μέσα σε ένα περίπτερο. Και συνθήκες εργασίας που είναι δύσκολες. Ότι όπως το είπε ο κύριος Οικονομίδης, έτσι είναι. Αφού έτσι κι αλλιώς το 70% του καταναλωτή έρχεται με επισκεψιμότητα να αγοράσει ένα πακέτο τσιγάρα. Από το πρωί. Το πρώτο πράγμα που λέει ένας περιπτεράς δηλαδή. Ο καπνιστής όταν ξυπνάει, ψάχνει στην τσέπη του αν έχει τσιγάρα και ψάχνει μετά στο μυαλό του που έχει το πλησιάσει το περίπτερο ή ψιλικατζίδικο να σταματήσει να πάρει τα τσιγάρα του. Υπάρχει και γνωστή φράση: πάει στο περίπτερο για τσιγάρα και μπορεί να μην επιστρέψω και ποτέ, που λέμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, το περίπτερο είναι καθιερωμένο με τα τσιγάρα. Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό τώρα από εκεί και πέρα, τα προβλήματα είναι πολλά των περιπτέρων και των καπνοπολών όλου του κλάδου. Τα αναλύσουμε ένα-ένα, θέλετε. Αυξήθηκαν τα τσιγάρα, το γνωρίζαμε όλοι. Ήταν το ισοδύναμο για το εισιτήριο αυτό που θα ήταν για τα δημόσια νοσοκομεία, έτσι. Κατά 10 λεπτά το πακέτο, αντί ναι. Για 5 λεπτά που ήταν αρκετό. 5 λεπτά το κράτος λέει θα βάλει, αλλά εκεί που έβαλε τους φόρους στον αναλογικό και στον πάγιο, μαζί με το ΦΠΑ, ανεβαίνει 8,5 λεπτά. Αλλά επειδή δεν μπορώ να πουλήσει τώρα ο 40, 83,85 μισό. Θα πρέπει να το πουλήσει 3,90. Το κάνουν στρογγυλοποίηση. Για μας ήταν λάθος το μέτρο αυτό. Φυσικά πολύ ωραία πολιτικά το φέρανε, γιατί για να ανεβάσεις ένα φόρο στη τσιγάρα δεν έχεις και πολιτικό κόστος. Γιατί
θα φέρει τον κόσμο σε μια αντιπαράθεση στους μη καπνιστές και τους καπνιστές. Άρα πολιτικό κόστος δεν έχεις. Ειδικά το αντίβαρο ήταν στον χώρο της υγείας για ακριβώς τη δωρεάν ή όχι είσαι εδώ στο δημόσιο νοσοκομείο. Αλλά πρέπει να πάμε στο background. Λένε θέλουν να πάρουν 40 εκατομμύρια. Εγώ σας λέω ότι θα πάρουν 16. Θα έρθουν μετά το πρώτο εξάμηνο, θα κάνουν ταμείο ο Στουρνάρας, θα δει ότι εγώ δεν έχω φτάσει στα 40, είμαι στα 8 ή στα 10. Δεν επιτέχθη ο αρχικός στόχος. Ναι. Και ποιος με εξασφαλίζει εμένα ή οποιονδήποτε που είναι στον κλάδο ότι δεν θα ξαναβάλει φόρο. Ήδη ο φόρος έχει φτάσει 90. Εμείς... Αυτό μόνος για εσάς σημαίνει κατευθείαν από την επόμενη μέρα, δηλαδή μείωση κατανάλωσης πολύ, πάρα πολύ ναι, ρεαλιστική που τη βλέπετε. Θα σας δώσω και την ανάλυση όλου αυτού του κειμένου, γιατί το τσιγάρο και όλο αυτός ο κλάδος τόσα χρόνια βογκάει. Αλλά έχει από πίσω ένα υπόβαθρο το οποίο πρέπει να το αναλύσουμε πολύ ωραία ναι, για να μπορέσει να καταλάβετε και εσείς οι δημοσιογράφοι θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας, αλλά και οι πολιτικοί που κάνουν μια δουλειά επιφανειακή στην ουσία. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Είχαμε το 2009 27 εκατομμύρια περίπου στικ καπνίζονταν στην Ελλάδα. Το λαθρέο τσιγάρο, να ξέρετε ότι από 3% που ήταν τότε μερίδιο αγοράς έχει πάει τώρα 21%. Πάντως αυτό κύριε Ιακώβου το παρατηρούμε κάθε φορά που ακριβένουν τα τσιγάρα. Από την άλλη τα λαθρέα τσιγάρα έχουν πολύ μεγάλη αύξηση και κατανάλωση και το βλέπουμε και στους δρόμους έτσι, που πολλούνται ελεύθερα από τη μια σήμερα, σήμερα που λένε μερικοί ότι μειώθηκε ο καπνιστής, εγώ θα σας πω ότι πάλι 27 εκατομμύρια στικ καπνίζονται. Τα υπόλοιπα τα έχει απορροφήσει το λαθρέο τσιγάρο. Και όχι το λαθρέο αυτό που προσπαθεί να περάσει ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Σούρλας, ότι και καλά ότι όλοι εμείς κάνουμε λαθρέο, δηλαδή το νόμιμο τσιγάρο, η καπνομηχανία που παίρνει, το στέλνει στη Βουλγαρία που μπορεί να κάνει εξαγωγή ή στην Κύπρο οπουδήποτε. Δηλαδή για λαθρέο τσιγάρο με επικίνδυνες ουσίες μέσα που ακούγονται πάρα πολλά ότι έχουν και ακόμη και, ακόμη και πέλετα ακούγεται ότι έχουν μέσα τα λαθρέα τσιγάρα. Είναι 100% με 1%. Όλα τα άλλα είναι το κινέζικο, μέσα, το κινέζικο που έρχεται με το κοντέινερ. Συγγνώμη. Τα fake που λέμε, ή αν θυμάστε πριν 2 χρόνια και τώρα πρόσφατα πιάσανε και ένα εργοστάσιο παράνομο στην Χαλκιδική που έγινε ολόκληρος ντόρος. Αυτά τα τσιγάρα, ό,τι και να κάνεις, ή τα X-ray που λένε να βάλουν, ή την ιχνησμάτωση στα τσιγάρα πάνω με ένα διαφορετικό barcode και τέτοια, δεν θα μειώσει το λαθρεμπόριο. Το λέμε καλοπροαίρετα προς το κράτος, προς τα αρμόδια όργανα, ώστε να το αντιληφθούν. Θέλει διαφορετικές προσεγγίσεις για να μειώσει το λαθρέο. Αν μειώσει το λαθρέο τσιγάρο, θα κερδίσουμε έμεσα και εγώ και εσύ και όλοι μας. Γιατί θα είναι μικρότερο το χαράτσι στη ΔΕΗ, θα είναι το μικρότερο το χαράτσι στα περίπτερα που μπήκε τώρα για το κουβούκλιο, που είναι ντροπή γι' αυτό και αυτό το πράγμα. Θα είναι γενικά και οι φόροι λιγότεροι. Πάντως, μια που λέμε για τα λαθρέα τσιγάρα και όλα αυτά, που καταλαβαίνουμε δηλαδή τι συνέπειες έχει στην τσέπη του καθένα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες πιάτσες που πολλούνται. Δηλαδή, εσείς γνωρίζετε, έχετε κάνει εννοώ συγκεκριμένες καταγγελίες φωτογραφικά. Ναι, όχι μόνο πιάτσες και delivery πλέον. Έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Delivery δηλαδή. Έχουμε ακούσει delivery ότι μπορεί να παραγγείλει καπνοσακούλα ενός κιλού ή 20 κιλά από την τάδε από την τάδε πόλη και σου φέρνουν εδώ πέρα. Αλλά γνωρίζουμε εμείς οι Θεσσαλονίκοι εδώ πέρα, στις λαϊκές μέσα πουλούνται ελαθρέα τσιγάρα, στο Καπάνι, Αριστοτέλους και εδώ πέρα στην περιοχή μας που είμαστε στην Αναγεννήσιος και εδώ πέρα πολύ πιθανό να έχει πρόβλημα ο Σαράντης γιατί υπάρχει μια προϊστορία σε αυτή την περιοχή. Γενικά το λαθρέο τσιγάρο είναι παντού. Το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε να το μηδενίσουμε. Μηδέν δεν μπορεί να γίνει, αλλά να ελαχιστοποιήσουμε, να το περιορίσουμε. Ναι, που ήρθε και ο κύριος Σαράτης τώρα και συζητάμε. Πάντως από την άλλη, λέμε κύριε Ιακώβου, ότι είναι και μια οικογενειακή επιχείρηση. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τώρα εδώ τα προβλήματα του κλάδου και πόσο μειώθηκε και ο τζίρος και πόσο ζημιά σας κάνουν και τα χαράτσια και τα λαθρεία τσιγάρα. Από περίπτερα, τι γίνεται, δηλαδή, βλέπουμε ενώ σε γειτονιές περίπτερα συνεχώς να κλείνουν. Υπάρχουν κάποια στατιστικά, τι εικόνα έχετε εσείς και να μας πει και ο κύριος Ιακώβου και επίσημα στοιχεία. Η εικόνα η οποία δεν θέλει ιδιαίτερη ανάλυση μας δείχνει ότι ένα ποσοστό 40 με 50% των περιπτέρων έχουν κλείσει
και από αυτά που είναι ήδη εν λειτουργία, εφόσον συνεχιστεί η κατάσταση έτσι, θα συρρυκνωθούν ακόμα στο 20-25%, με αποτέλεσμα να μείνουν πάρα πολύ λίγα τα οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κοστολόγιο διαβίωσης ενός περιπτέρου. Δηλαδή, κύριε Ιακώβου, μιλάμε περίπου για ένα σταδίο, έτσι, ναι, που έχει μείνει. Μα το 2009 τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ήταν στα 3.000 σημεία, περίπτερα ψιλικατζίδικα καρμοβολία, και τώρα που μιλάμε είναι στα 1.500-1.300. Και τα καινούργια δείγματα δίνουν ότι μέχρι το τέλος του 2014, γιατί κανένας δεν έχει καταλάβει τι θα πληρώσει την εφορία τώρα, γιατί το έχουμε το τάγμα 8. Τα έχουν αλλάξει πολλά για όλους τους φορολογουμένους, τώρα σιγά σιγά προσαρμοζόμαστε όλοι, είναι αλήθεια. Ακριβώς. Φανταστείτε ότι δείχνουν ότι θα είναι κάτω από 1.000 σημεία. Πάντως εσείς τα μέλη σας έχετε 1.000 μέλη ενεργά. 1.000 μέλη, κοιτάξτε, σωματεία υπάρχουν. 1.000 μέλη υπάρχουν. Ενεργά είναι τα 300. Εντάξει, ενεργά. Τα συνδικαλιστικά όργανα έτσι είναι. Να μην κρυβόμαστε. Είναι εγγεγραμμένα, τέλος πάντων. Μπράβο. Να μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας, δεν θέλουμε. Αν κάποιος σας έλεγε τώρα, κύριε Ιακώβο, ότι θέλει να ασχοληθεί με το περίπτερο, να νοικιάσει ένα περίπτερο, να ασχοληθεί, τι θα του λέγατε? Καταρχήν, ήδη και στο γραφείο έχουμε ένα τέτοιο ραντεβού που κάποιος θέλει να ασχοληθεί με το περίπτερο. Η πρώτη ερώτηση που τον κάνει είναι αν έχει λεφτά να επενδύσει. Ποιο είναι το σημείο που βρήκε και πιστεύει ότι μπορεί. Τώρα, μέσα στην κρίση, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό και το σημείο, έτσι, κακά τα ψέματα. Ναι, γιατί φανταστείτε ότι αυτός που θα έρθει να με ρωτήσει εμένα ή το 40 που είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν θα είναι του κλάδου. Αυτός που είναι του κλάδου δεν θα έρθει, ξέρει. Απλώς θα πάρει μια άλλη άποψη επαγγελματική το τι θα γίνει στο μέλλον. Ποια θεωρούνται καλά σημεία στη Θεσσαλονίκη για να έχει κανείς ένα περίπτερο σήμερα? Οι μελέτες έχουν δείξει και φαίνονται και από την ιστορία των 3-4 χρόνων ότι μόνο τα κεντρικά σημεία θα μείνουν, αυτά που είναι εσόδους-εξόδους πόλεων και στις πλατείες. Βλέπετε ότι και στις γειτονιές ερήμωσαν τα περίπτερα και τα ψηλικά τζίδικα. Αλήθεια, το βλέπουμε και στις δικές μας γειτονιές. Εσείς, κύριε Σαράντη, εδώ όμως μας λέγατε ότι είναι και περίπτερο ψηλικά. Δηλαδή, ποια είναι η διαφοροποίηση? Η διαφοροποίηση του ενός περιπτέρου με ένα ψηλικά τζίδικο είναι καταρχάς το όγκο των προϊόντων που μπορεί να εκθέσει. Έτσι. Τα οποία στην περίπτωση του περιπτέρου είναι περιορισμένα λόγω του χώρου αυτού καθ' αυτού. Επίσης, βλέπουμε πολλά τέτοια περίπτερα πλέον να είναι και ψηλικά, δηλαδή να έχουν αρκετά πράγματα όπως εδώ το δικό. Κοιτάξτε, εφόσον απευθυνόμαστε σε μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων, σε τόσες πολλές ώρες, σίγουρα προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό που η υπόλοιπη αγορά είναι κλειστή για να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη. Και στις γειτονιές, όπου ουσιαστικά κοινωνικό έργο προσφέρουμε με τις ώρες που καθόμαστε, περιμένοντας να περάσει κάποιος να πάρει κάποιο προϊόν από εμάς, το οποίο εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να το βρει πουθενά άλλο. Συμπληρώσω πάνω στο συνάδελφο, είναι ότι είναι πολύ σωστά αυτά που είπε και να τα βάλετε σε βάση, αλλά να βάλουμε βάση ότι επειδή μειώθηκε και το ποσοστό κερδοφορίας από το τσιγάρο, γιατί το έχει πάρει όλο το κράτος, επειδή μειώθηκε το ποσοστό κερδοφορίας από τις κάρτες κινητής τηλεφωνίας, το οποίο το πήραν οι εταιρείες εκεί πέρα γιατί δεν έχει φόρο, φανταστείτε ότι για να βιώσει, για να πληρώσει το ΤΕΒΕ του και το ΤΕΒΕ μου και τη ΔΕΗ μου, πρέπει να βάλω και άλλους κωδικούς ώστε να είναι πιο κερδοφόροι. Γι' αυτό, παραπάνω μπορεί ο καθένας. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η έννοια από πολλούς, έτσι, που καλοπροαίρεται ή κακοπροαίρεται από άλλους, ότι να λέει το περίπτερο μεγάλωσε. Μα είναι φυσικό να μεγαλώσει σε όγκο εμπορευμάτων. Τώρα θα βάλει μια σκαλιέρα παραπάνω εδώ πέρα για να πουλήσει, να προσελκύσει τον πελάτη. Ας έδινε το κράτος, ας το πήγαινε στο 76% το φόρο. Και εγώ δεν θα είχα τη σκαλιέρα εδώ πέρα. Τώρα, μια που το αναφέρετε αυτό, θυμόμαστε και παλιά στο παρελθόν πολλά περίπτερα να έχουν κάνει και διάφορες παράνομες εγκαταστάσεις, να έχουν βγει πολύ στον δρόμο. Αλλά πλέον τα καινούργια αυτά περίπτερα είναι έτσι σχεδιασμένα και εγκατεστημένα που υπάρχουν όλα σε βάσεις. Όλα είναι συνέ. Δεν βλέπει συχνά περίπτερο να πιάνει το μισό πεζοδρόμιο. Ναι. Το βλέπει συχνά τουλάχιστον, γιατί δεν υπάρχουν. Έτσι είναι και τότε είχε βγει ο κύριος Μπουτάρης. Αυτό ήθελε να κάνει. Και αυτά στο κέντρο τουλάχιστον έχουν αλλάξει. Τότε καλοπροαίρετα συναντηθήκαμε, βρήκαμε μια κοινή. Ελάτε λίγο προς τα δω, γιατί έρχονται και πελάτες, να μην ενοχλούμε. Μια κοινή τομή ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Συνεργαστήκαμε. Απλώς όμως τώρα βλέπω όμως ότι δεν έχει απομακρυνθεί ο κ. Μπουτάρης και από τα σωματεία που είναι εκλεγμένα. Και δεν ξέρω γιατί. Τι έχει στο νου του για μετά τις εκλογές, αν βγει. Καλά, αυτό θα το δούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη να σε ευχηθούμε. Εμείς θα μείνουμε εδώ με τον κύριο Σαράντη. Θα τον ακολουθήσουμε λίγο έτσι και μέσα στο περίπτερο. Να δούμε λοιπόν πώς είναι η ζωή μέσα στο περίπτερο. Πώς δουλεύει κανείς, ποια είναι η ψυχολογία του, τι χρειάζεται.
Για πάμε λοιπόν πάλι ξανά, γιατί σιγά σιγά έτσι όσο περνάει και η ώρα και ο κόσμος αυξάνεται εδώ πέρα. Να ρωτήσουμε λίγο κάτι. Καλημέρα. Βιάζεστε, έτσι. Είναι όλοι που έτσι αυτό στα ξαφνικά στα πεταχτά σταματάμε με το αυτοκίνητο παρκαρισμένο να πάρουμε κάτι στα πεταχτά από το περίπτερο και να επιστρέψουμε για τη δουλειά μας. Συμβαίνουν λοιπόν αυτά. Επομένως, κύριε Σαράτη, να βλέπουμε τώρα εδώ τον κόσμο που βιαστικά σταματάει, έτσι, διπλοπαρκάρει, να πάρει κάτι στα πεταχτά. Αυτή είναι συνήθως η πλειοψηφία των πελατών, έτσι, και πέρα από τους Η συνδιαλλαγή με τον πελάτη είναι θέμα δευτερολέπτων. Και πάρα πολλές φορές, επειδή υπάρχει και επανάληψη και οι πιο πολλοί πελάτες είναι επαναλαμβανόμενοι, η καλημέρα ανταλλάσσεται δια του νεύματος. Α, μπράβο. Δηλαδή εσείς με τα μάτια κυρίως επικοινωνείτε με τους πελάτες. Ναι, ναι. Είναι και η ιδιότητα του περατερά τέτοια, η οποία μπορεί να μην θυμάται το όνομα του πελάτη, αλλά θυμάται τη μάρκα του πακέτου που καπνίζει. Και έτσι πριν έρθει... Την εφημερίδα. Ναι, πριν ας πούμε, φτάσει κοντά στο χώρο του ταμείου, είναι... Το ετοιμάζει. Το ετοιμάζει για να φύγει και γρήγορα, ας πούμε. Επομένως, είναι μια δουλειά που απαιτεί πολύ ψυχραιμία. Είναι μια δουλειά δύσκολη, σαν όλες τις άλλες. Είναι λίγο παραπάνω στενάχωρη από πλευράς χώρου εργασίας. Εδώ δηλαδή εσείς τώρα έτσι πώς είστε, ναι. Συνήθως, ας πούμε, μια περιέργεια που έχουμε όλοι. Σε πόσο τετραγωνικά κινείστε και αν κάποιος, ας πούμε, είναι κλειστοφοβικός, μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά. Ή τι συνηθίζει με το καιρό, συνηθίζει το χώρο που είναι κλειστό. Λέγανε οι αρχαίοι μου, μπορούμε, ανάγκα λέει και θεοί, πείθονται, έτσι. Λοιπόν, αλλά όποιος είναι κλειστοφοβικός δεν το συμβουλεύω να κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι ειδικά τον πρώτο καιρό είναι αρκετά δύσκολο να το συνηθίσεις αυτό το πράγμα. Σήμερα δηλαδή, μια μέρα του Φλεβάρη, σήμερα δηλαδή στην Θεσσαλονίκη, που έχει και αρκετό κρύο το πρωί, δηλαδή η υγρασία, όσοι βγήκατε στους δρόμους, είστε τώρα θα καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Είναι μια δύσκολη μέρα τέλος πάντων. Σήμερα έχει υγρασία. Συνήθως εσείς δουλεύετε μέσα με κλειστή πόρτα, αφήνετε μόνο το τζαμάκι μπροστά για να μην κρυώνετε. Ναι, αλλά επειδή είναι συνήθως τα πιο πολλά. Κουβούκλια παλαιά έχουν τις απώλειές τους τις σημαντικές. Δεν είναι δηλαδή θερμομονωμένα όπως ένα κτιστό περιβάλλον. Επομένως, απαραίτητος εξοπλισμός είναι και κάποιο μικρό αερόθερμο. Εδώ βλέπουμε στα πόδια σας. Γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή. Τα πόδια κρυώνουν. Ναι. Το air condition πάλι είναι λιγότερη απόδοσή του θερμαντική από το αερόθερμο. Παρά το γεγονός ότι είναι πιο οικονομικό. Αλλά δεν νομίζω ότι ενδείκνεται, διότι και το καλοκαίρι θα έχεις πρόβλημα με τον μπες, βιές και το άνοιξε, κλείσε την πόρτα κτλ. Γιατί έχουμε και έναν όγκο εργασίας περί τη μία μισή ώρα, γιατί πρέπει να τοποθετήσουμε σωστά τον τύπο. Και φοράτε και σκουφάκι, γιατί και μπαίνετε και βγαίνετε, έχει κρύο. Ναι. Και προτιμώ να μην ανοίγω το αέρα δηλαδή, για να είναι σταθερή η θερμοκρασία του, ώστε να μην έχω αυτές τις αυξομοιώσεις θερμοκρασία. Όταν χρειαστεί να πάτε κάποια στιγμή στην τουαλέτα, τι κάνετε? Το κλειδώνετε για λίγο? Κάποιος γνωστός γείτονας και τα λοιπά, κλειδώνουμε, τον αφήνουμε απ' έξω και πηγαίνουμε σε κάποιο κοντινό μαγαζί εδώ για να διεκπαιρεώσουμε τις ανάγκες μας. Γεια σου. Γεια πες. Καθέταντι Frog. Frog 5. Αυτό είναι. Ευχαριστώ. Και πλέον το χτυπάτε όλα στο barcode, αυτή είναι η διαδικασία, έτσι, και βγάζετε αποδείξεις ακόμη και για ένα κουτί τσίχλες. Ναι, αυτό είναι το επόμενο κουτό πράγμα που συμβαίνει εδώ για το υπάκεγμα. Όπως βλέπετε, πάντως δεν είναι τυχαίο, είχε δίκιο και ο πρόεδρος, γιατί οι περισσότεροι όση ώρα είμαστε εδώ, μέχρι στιγμής μόνο τσιγάρα και καπνό έχουν αγοράσει. Είναι το πρώτο πράγμα λοιπόν που αγοράζει κανείς το πρωί από το περίπτερο, αφού και οι εφημερίδες μειώθηκαν. Και η δυνατότητα της τιμής πώλησης που έχουμε εμείς, οι οποίοι δεν έχουμε τη δυνατότητα να αγοράζουμε τις ποσότητες με τα σούπερ μάρκετ και να πουλάμε στις ίδιες τιμές, οι τιμές μας είναι αναγκαστικά πιο ακριβές από αυτές που βρίσκει ο πελάτης. Για θυμούς, δηλαδή για διάφορα, ας πούμε, μπισκότα και όλα αυτά τα είδη, τα σνακ που πουλάμε. Εφόσον και η αγοραστική δύναμη του κοινού έχει συρρυκνωθεί, έχει πέσει πάρα πολύ και η κατανάλωση αυτών των κατηγοριών σε τέτοιου είδους μορφές επιχείρηση. Δηλαδή, κυρίως ποιοι κόψαν τα έξοδα από το περίπτερο? Μαμάδες, παιδιά που αγόραζαν έτσι παλιά συνέστητα διάφορα πράγματα, όλα αυτά έχουν κοπεί από τις οικογένειες. Δεν έχουν αλλάξει εντελώς καταναλωτική συμπεριφορά. Ο κόσμος, γιατί ζορίζεται, δεν έχει για να καταναλώσει.
Ενώ πριν του περίσευε προφανώς, ας πούμε. Και... μαζί με τα τσιγάρα θα έπαιρνε και κάτι άλλο. Τώρα ξέρει τι θέλει να αγοράσει και από το περίπτερο ακόμη, δηλαδή. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι συγκεκριμένες οι συναλλαγές που έχουμε με το. Κατά τα άλλα, εδώ πώς περνάει η ώρα σας, βάζετε τηλεόραση, ίντερνετ, παρακολουθείτε. Εδώ όσοι συνάδελφοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή, έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και μπορούν να ενημερωθούν, να διαβάσουν, να ψυχαγωγηθούν εντός εισαγωγικών για κάποια δευτερόλεπτα, γιατί υπάρχει το πρόβλημα του ελέγχου. Του... Α, βγαίνετε και έξω για να ελέγξετε κάποιοι όσοι δεν έχουν κάμερες. Συρρυκνώνεται όταν μαζεύεται κόσμος απ' έξω, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απολειών. Έτσι. Θα το έχετε πάθει πολλές φορές, φαντάζομαι, έτσι. Ορίστε. Θα το έχετε πάθει πολλές. Σε καθημερινή βάση. Από... και λόγω νοοτροπίας και λόγω του... Έχει τύχει να κυνηγήσετε και κάποιον, δηλαδή. Κοιτάξτε, εξαρτάται. Από την περίπτωση και από τη δυνατότητα που έχεις να... Γιατί πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι βγήκαν να κυνηγήσουν, μπήκαν μέσα και τους ληστέψαν. Δεν το ρισκάρετε αυτό. Ναι, ναι, είναι... πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Είστε όμως και εύκολα θύματα για κλοπές, όπως και οι οδηγοί των ταξί. Ναι, φυσικά, αφού είμαστε... Φυσικά, αφού είμαστε έξω στο πεζοδρόμιο, δεν έχουμε ιδιαίτερη προφύλαξη. Βέβαια, εγώ είμαι σε μια περίεργη περιοχή που είναι κοντά και τα δικαστήρια. Δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα. Στο σιδηροδρομικό σταθμό. Ναι, καλημέρα. Έχουμε βουέστας ή εκατοστάρια. Όχι, μόνο 25. Θα φέρεις. Άμα, θέλει να σε φέρω. Φέρω, γιατί... Ναι. Όπως πάει η παράδοση, πέρα από τα τσιγάρα, παίρνουμε και κάτι άλλο. Ακούμε λοιπόν, είμαστε εδώ στο Live Media, ζωντανά, για να δούμε πώς είναι η ζωή μέσα σε ένα περίπτερο, να μάθουμε και τα καλά και τα κακά, τα μυστικά του επαγγέλματος, τις δυσκολίες, να συναντήσουμε μαζί σας καθημερινούς ανθρώπους και βρισκόμαστε εδώ στην Οδό Αναγεννήσεως, που είναι, κύριε Σαράτη, και το μοναδικό περίπτερο που υπάρχει, λίγα μέτρα πίσω από το σιδηροδρομικό σταθμό. Επομένως, όπως λέτε, υπάρχει κίνηση. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν παραπάνω σημεία. Υπήρχε ένα πάνω στη Γιαννητσών, το οποίο είναι κλειστό. Μας έκανε εντύπωση ότι σε ολόκληρη την Οδό Αναγεννήσεως δεν έχει άλλο περίπτερο. Είναι κεντρικό σημείο εδώ που βρισκόμαστε. Μα είναι η φύση. Κλείσανε δηλαδή. Ναι, ναι. Λόγω της καθαρά της φορολογικής πολιτικής στον τομέα του καπνού και του τσιγάρου από την κυβέρνηση, φυσικά και του λαθρομπορίου που έχει ανθίσει τον τελευταίο καιρό, όπου εκεί ένας μισθοσυντήρητος ή ένας άνεργος μπορεί να βρει ένα πακέτο τσιγάρα με ένα ευρώ και εδώ πρέπει να, να δώσει 3 και 4 ευρώ για να το προμηθευτεί. Πάντως εδώ περνώντας τη μέρα σας μουσική βάζετε, ακούτε ραδιόφωνο. Ναι, ακούω πάρα πολύ. Συντροφιά, έτσι. Ναι, γιατί συνήθως η τηλεόραση είναι και μικρός ο χώρος, δεν είναι εύκολο να παρακολουθείς για πάρα πολλή ώρα το ραδιόφωνο. Υπάρχουν πελάτες που έχετε αναπτύξει σχέσεις τόσα χρόνια, δηλαδή που περιμένουν να τους πείτε εσείς μια καλημέρα, ακούτε τι δεν πάει καλά, τι πάει καλά. Ναι, φυσικά εδώ κάνουμε λίγο και το... και παίζουμε λίγο και το ρόλο του ψυχαναλυτή και του ψυχολόγου πάρα πολλές φορές, ας πούμε, γιατί είναι προσωπικές οι σχέσεις πλέον που αναπτύσσει με τον κόσμο. Και τι ακούτε κι εσείς, έτσι. Ακούμε διάφορα, ναι. Εντάξει. Και ακούμε και λέμε. Τι λέτε, έτσι είναι αυτό, βέβαια. Είμαστε μέρος του συστήματος, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Κατά τα άλλα, ευελπιστούμε να αλλάξει η κατάσταση. Για όλους. Τι θέλεις, Πόλμουρ, φίλτρα θες. Ένα κόλπο δραματικό. Ευχαριστώ. Πάντως δεν είναι τυχαίο, όπως είπαμε από το πρωί. Πακέτο που λύσετε το πρώτο πράγμα με τσιγάρα και όση ώρα είμαστε εδώ, μόνο τσιγάρα έχετε δώσει. Είναι το 80-90% του τζίρου μας. Τα τσιγάρα και οι κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Κύριε Σαράτη, σε ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε εδώ να μάθουμε έτσι λίγο τη δουλειά σας και πώς ζείτε και κάτι που θα θέλατε να πείτε στους συναδέλφους σας που θα μας δουν, μας βλέπουν ή θα δουν και το βίντεο αργότερα που θα μείνει το ρεπορτάζ στο Live Media. Αυτό που έχω να συμβουλέψω εγώ στους συναδέλφους για να μην φάνω γραφικός είναι ότι αλλάζοντας οι καιροί πρέπει και οι συνάδελφοι να αλλάξουν νοοτροπία και τρόπο σκέψης, να επιμορφωθούν, να οργανωθούν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν
Και η δουλειά που κάνει το σωματείο αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστική σε όλους τους τομείς, αλλά από κακή νοοτροπία πάρα πολλοί κόσμος δεν έρχεται να ενημερωθεί, να συναλλαγεί με το... Συσσωρεύονται τα προβλήματα μετά και οι μπελάδες. Να τα λύσουν μόνοι τους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που πλέον και λόγω της παγκοσμιοποίησης αλλά και της κατάστασης της χώρας μας δεν είναι δυνατόν να τα λύσει ο καθένας μόνος του. Πρέπει να αλλάξουμε όλη η νοοτροπία και να σκεφτούμε και λίγο πιο συλλογικά και λίγο πιο ομαδικά και στη σκέψη και στη δράση. Αυτό είναι το μόνο που θα μπορούσα εγώ να πω αυτή τη στιγμή προς κάποιον άλλο συνάδελφο που κάνει ή τα ίδια χρόνια ή παραπάνω χρόνια τη δουλειά με μένα. Ότι πρέπει όλοι μαζί να μάθουμε να συναλλασσόμαστε και να συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, το παγκόσμιο, το γενικό αλλά και το ειδικό της δουλειάς μας. Που είναι ακόμα πιο, ακόμα πιο ειδικό το βάρος και δυσβάσταχτο για έναν επαγγελματία, όπου εκτός των άλλων, επειδή δεν αναφέρθηκε όλας από τον Πρόεδρο, εμείς οι περιπτεράδες έχουμε και το πρόβλημα της επαγγελματικής κατοχύρωσης, όπου μετά το πέρας της λήξεως του συμβουλέου μας... Τα νοικιάζετε γι' αυτό. Τα νοικιάζουμε, αλλά τα νοικιάζαμε από τους αναπήρους οι οποίοι ανήκανε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπήρχε ένα καθεστώς όπου μπορούσε κάποιος επαγγελματίας πλέον να παρατείνει το ενοικιοστάσιο με κάποιον άλλον ανάπηρο κτλ. Τώρα αυτή τη στιγμή άλλαξε το καθεστώς. Το καθεστώς έχει πάει στο Δήμαρχο Παύλα Πρωθυπουργό, όπου ακόμα είναι οι όροι διαπραγμάτευσης ή ας πούμε συνέχισης του επαγγελματός μας εντελώς φλού. Πάντως αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα δοθούν κίνητρα και σε άλλο κόσμο, δηλαδή να ασχοληθεί από τη μια. Ναι, αυτό είναι θετικό, αλλά από την άλλη αυτό δεν πρέπει να γίνεται πάντα εις βάρος των υπαρχόντων επαγγελματιών οι οποίοι έχουν συνεισφέρει τα τελευταία χρόνια στον κλάδο και στο επάγγελμα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ και σε ευχόμαστε τα καλύτερα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Πάμε λοιπόν προς τα έξω και όση ώρα είμαστε εδώ και προσπαθούσα και εγώ να καταλάβω πώς είναι η ζωή μέσα σε ένα περίπτερο. Να πω την αλήθεια ότι λίγο τα πόδια όντως κρυώνουν, δηλαδή σίγουρα χρειάζεται κανείς να έχει ένα αερόθερμο, σίγουρα χρειάζεται κανείς να έχει ένα σκουφάκι τέλος πάντων και ένα κασκόλ αν κρυώνει. Είναι μια δουλειά που για να την κάνεις χρειάζεται μεγάλη υπομονή από ό,τι καταλάβαμε. Ίσως και όχι τόσο επικοινωνία, δηλαδή μπορείς απλά να λες και μια καλημέρα ή μια καλησπέρα τέλος πάντων στους πελάτες, να τους εξυπηρετείς και να τελειώνει εκεί. Δεν χρειάζεται και πολλής λόγος αν δεν τον επιθυμεί κανείς. Σίγουρα μια δύσκολη δουλειά. Η εκπομπή Ζωή ήταν μαζί σας σήμερα το πρωί. Αυτό το πρωινό με την Ομίχλη σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, το πρωινό του Φλεβάρη. Από την οδό Αναγεννήσεως λοιπόν ζωντανά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε. Σας αποχαιρετούμε και θα συναντηθούμε την επόμενη φορά. Καλή σας ημέρα.